που Κώστας Λασκαράτος. Αλλά να ξεκινήσουμε πολιτικά αμέσως, χωρίς προλόγους, όπως συνηθίσουμε. Θα πάμε σήμερα γρήγορα να συνδεθούμε με τη Βουλή. Θα συνομιλήσουμε με την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ και πρώην υπουργό, την κυρία Λούκα Κατσέλη. Είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, κυρία Κατσέλη. Καλό μεσημέρι, κύριε Λασκαράτο. Και χρόνια πολλά. Δεν τα έχουμε πει. Καλή χρονιά. Και καλή χρονιά με υγεία και χαρές όσες περισσότερες μπορούμε να βρούμε και να δημιουργήσει ο καθένας. Λοιπόν, λέω, κυρία Κατσέλη, είστε στη Βουλή για τα πιο χρήσιμα. Να ξεκινήσουμε από τα λιγότερο χρήσιμα για την ελληνική κοινωνία. Θα μου το επιτρέψετε να το πω κάπως έτσι, με τα εσωκομματικά του ΠΑΣΟΚ, για να ξεμπερδέψουμε γρήγορα. Με αυτά, νομίζω πια ότι το χρονοδιάγραμμα των διαδικασιών έως τις εκλογές για την ηγεσία είναι σαφές. Το αποφάσισε το Πολιτικό Συμβούλιο του ΠΑΣΟΚ. Το διήμερο 3-4 Μαρτίου θα πραγματοποιηθεί η προγραμματική εθνική συνδιάσκεψη, το διήμερο 10-11 θα συνεδριάσει το Εθνικό Συμβούλιο και το διήμερο 17-18 θα έχουμε τις εκλογές για την ανάδειξη του νέου Προέδρου του Κινήματός. Σωστά το λέω? Έτσι είναι, κύριε Λασκάδο. Λοιπόν, οι ημερομηνίες αρχικά εσάς σας ικανοποιούν, πιστεύετε ότι... Νομίζω ότι είναι λογικές ημερομηνίες. Το βασικό ήταν όλες αυτές οι ημερομηνίες να πέσουν μέσα στο Μάρτιο, όπου ελπίζουμε όλοι ότι θα έχουν ολοκληρωθεί οι κρίσιμες διαπραγματεύσεις που γίνονται τώρα και για το PSI και για την ολοκλήρωση της Δανειακής Σύμβασης. Ήταν προϋπόθεση για το ΠΑΣΟΚ να ξεκινήσουν αυτές οι διαδικασίες, αφού έχει τελειώσει η πρώτη φάση, αν θέλετε, αυτή η πολύ κρίσιμη φάση των διαπραγματεύσεων. Οι ημερομηνίες είναι πια γνωστές, τα ονόματα των υποψηφίων όμως δεν τα ξέρουμε στο σύνολό τους. Πότε πρέπει να έχει τελειώσει αυτή η ιστορία? Αυτό θα αποφασιστεί στο Εθνικό Συμβούλιο, γιατί όπως γνωρίζετε, για να είναι κάποιος υποψήφιος θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 1/3 των ψήφων του Εθνικού Συμβουλίου. Περίπου 100... Επομένως χρειάζονται περίπου 100 σύνεδροι να υποστηρίξουν την υποψηφιότητα ενός προσώπου. Για να το πάω λοιπόν τώρα στο ψητό, κυρία Κατσέλη, και ομά-ομά, τους έχετε βρει εσείς τους 100 αυτούς συνέδρους για να στηρίξουν μια πιθανή δική σας υποψηφιότητα? Είναι κάτι το οποίο το συζητάμε μαζί με πολλούς άλλους συναδέλφους, διότι αυτό που υποστηρίζουμε είναι κυρίως η ανάγκη να προταχθεί μια πολιτική πρόταση. Και η πολιτική πρόταση η οποία να λέει ότι μέσα σε αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, στο οποίο όλοι καλούμεθα να κινηθούμε για τα επόμενα χρόνια, υπάρχουν επιλογές συγκεκριμένες, οι οποίες είναι και αναπτυξιακές και κοινωνικά πολύ πιο, αν θέλετε, ευαίσθητες, έτσι ώστε να μπορεί να στηριχθεί η οικονομική δραστηριότητα και να σταγηριστούν και οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι και οι πιο ευάλωτες ομάδες. Καλύτερα από αυτό που έχει γίνει μέχρι τώρα. Άρα το ζητούμενο δεν είναι μόνο η ανάδειξη ενός προσώπου που θα εκφράζει αυτές τις ιδέες, αλλά και η συγκρότηση αυτής της πρότασης, έτσι ώστε να συγκεντρώσει τους περισσότερους οπαδούς. Το ενδιαφέρον, εσείς το προσωπικό ενδιαφέρον, το έχετε εκδηλώσει αρκετά νωρίς. Αυτή τη στιγμή που γνωρίζουμε και τις ημερομηνίες, είστε πιο κοντά προς αυτή την κατεύθυνση ή βλέπετε ενδεχομένως αυτές τις ιδέες να τις εκφράζει και ένα άλλο πρόσωπο το οποίο εσείς σκέφτεστε να στηρίξετε? Κύριε Δασκαράτο, είμαστε πολλοί. Ξέρετε ότι πάντοτε ήμουν αθειασότης και υπηρέτησα αυτές τις ιδέες με συνέπεια και όταν ήμουν υπουργός και τώρα, και είμαι σε αυτόν τον αγώνα. Εάν υπάρξουν μέσα από το Εθνικό Συμβούλιο, αλλά και γενικότερα στελέχη και πολίτες οι οποίοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτή την πρόταση, θα υπάρξει οπωσδήποτε μια ισχυρή υποψηφιότητα που εκφράζει αυτή την άποψη. Για να το κλείσω. Και τώρα βάζω και τον εαυτό μου ανάμεσα σε αυτούς τους πιθανούς υποψηφίους. Για να το κλείσω αυτό το κεφάλαιο των πιθανών υποψηφίων, κυρία Κατσέλη, και να πάμε στα πιο χρήσιμα για τον τόπο, θέλω να μου πείτε αν εσείς θεωρείτε πιθανή μια ενδεχόμενη υποψηφιότητα, έκπληξη σε σχέση με τα δεδομένα που έχουμε μέχρι σήμερα, του κυρίου Παπανδρέου, του νυν Προέδρου του κινήματός σας. Δεδομένου ότι ο κύριος Πετσάλνικος πριν από μερικά 24 ώρα είπε για το συγκεκριμένο θέμα ότι ποτέ δεν πρέπει να λες ποτέ για τον Γιώργο τον Παπανδρέου. Κύριε Λασκαράτο, ο ίδιος, εγώ θα επαναλάβω την ίδια τη δήλωση του κύριου Παπανδρέου του Προέδρου μας στο Πολιτικό Συμβούλιο, ότι δεν θα είναι ο ίδιος υποψήφιος ούτε για Πρωθυπουργός ούτε για Πρόεδρος του κινήματος. Θα υπάρχει δηλαδή θέμα αξιοπιστίας αν αλλάξει κάτι στην πορεία? Όχι,
επειδή πραγματικά στην πολιτική όλα μπορούν να συμβούν. Μπορούν να έχουμε, και το απέφχομαι βεβαίως, μια μεγάλη κρίση. Μπορεί να έρθουν οι εκλογές, δηλαδή κάποιος να αποσύρει την εμπιστοσύνη από την κυβέρνηση. Γι' αυτό λέω ότι καλώς εφόντων των πραγμάτων η δήλωση του Προέδρου στέκει και είναι ισχύ. Λοιπόν, κυρία Κατσέλη, εσείς καταθέσατε και κάποιες τροπολογίες που πέρασαν τις προηγούμενες ώρες. Έχουμε το πολυνομοσχέδιο Σκούπα στην Βουλή. Με την κατάρθρον ψηφοφορία ολοκληρώνεται η συζήτηση του πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου των Οικονομικών. Χθες βεβαίως είχαμε τις διαμάχες που είναι λίγο πολύ γνωστές στο ακροατήριο παρά την απεργία των δημοσιογράφων. Εσείς εστιάσατε σε ζητήματα που αφορούν όμως τον μέσο πολίτη, κυρία Κατσέλη, με τις τροπολογίες σας. Ακριβώς αυτό είναι και μία μαζί με 40 άλλους βουλευτές, 44 στη μία περίπτωση και 41 σε άλλο, καταθέσαμε μία σειρά τροπολογιών που ακριβώς αναδεικνύουν αυτή τη διαφορετικότητα, ότι μέσα σε αυτό το ζωφερό τοπίο που κάθε οικογένεια πραγματικά αντιμετωπίζει τεράστια προβλήματα οικονομικά, μπορεί να προτάξουμε πολιτικές που να στηρίζουν και την υγιή επιχειρηματικότητα αλλά και τον πολίτη. Έτσι έγιναν, κάναμε προτάσεις και έγιναν αποδεκτές κάποιες σημαντικές τροποποιήσεις όσον αφορά στις πρακτικές εταιρείες, έτσι ώστε οι πρακτικές εταιρείες να τηλεφωνούν σε εργάσιμες ώρες και μέρες και να μην παρενοχλούν, να διατηρείται ένα αρχείο έτσι ώστε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή να μπορεί να ελέγξει πιο αποτελεσματικά το έργο τους. Και από την άλλη μεριά μια πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία την έκανε αποδεκτή ο Υπουργός Οικονομικών και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, ότι όταν κάποιος επιχειρηματίας ή μικρομεσαίος ή μεγάλος του χρωστάει το δημόσιο πιο πολλά από αυτά που χρωστάει ο ίδιος στο δημόσιο, τότε μπορεί να παίρνει φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα και δεν θα του στερείται, έτσι ώστε να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα την οικονομική δραστηριότητα που έχει. Κυρία Κατσέλη, τώρα ακούγοντας κανείς αυτά τα οποία μας λέτε, θα λέγε, μα εντάξει, χρειάζονταν η Λούκα ή η Κατσέλη να τα εισηγηθεί για να περάσουν στο Υπουργείο Οικονομικών. Δεν τα γνώριζαν αυτά, είναι απλά πράγματα. Για ποιο λόγο χρειάζεται μια πρόταση από έναν βουλευτή του συμπολίτευσης, της αντιπολίτευσης, για να γίνουν τα προφανή. Εάν τα υπουργεία μας είχαν, τα ξέραν όλα, τότε δεν χρειαζόταν η Βουλή. Αυτός είναι και ο ρόλος της Βουλής, ο θεσμικός της ρόλος, να εκπροσωπεί τους πολίτες. Και επειδή στα γραφεία μας, ουσιαστικά και ο καθένας στον τόπο εκλογής του, πιάνουμε το στιγμό της αγοράς, είμαστε κοντά στον πολίτη, είμαστε κοντά στον οικογενειάρχη που αντιμετωπίζει τα προβλήματα ή στον μικρομεσαίο επιχειρηματία που πραγματικά έχει πρόβλημα ή με τις τράπεζες ή με τον τζίρο που έχει πέσει. Προσπαθούμε επομένως από αυτό το διάλογο που έχουμε, το ανοιχτό διάλογο με τους πολίτες, να βγάζουμε τα συμπεράσματα και να τα μεταφράζουμε αυτά σε προτάσεις και ρυθμίσεις πολιτικής. Και αυτή είναι η ουσία της δημοκρατίας. Κοινοβούλιο και αυτός είναι ο βασικός ρόλος κατά τη γνώμη μου του βουλευτή εκτός από τον νομοθετή. Κυρία Λούκα Κατσέλη, κυρία Υπουργέ, θέλω να μου πείτε από αυτόν τον ανοιχτό διάλογο που έχετε με την κοινωνία, τι έχετε εισπράξει σε σχέση με τις σκέψεις οι οποίες φαίνεται πως είναι ακόμα πολύ ζωντανές για να αγγιχθούν οι μισθοί με τον ένα τον άλλο τρόπο και στον ιδιωτικό τομέα. Θέλω να μου πείτε τι θα κάνει η βουλευτής Λούκα Κατσέλη σε περίπτωση που διαπιστώσει ότι μπορεί, για παράδειγμα, να έρθει μια πράξη νομοθετικού περιεχομένου. Ελπίζω ειλικρινά ότι δεν θα έρθει κάτι τέτοιο, ότι θα πρετανεί συλλογική και στην Τρόικα, ότι τέτοιες πρώτα-πρώτα δεν είναι η στιγμή τώρα που έχουμε την οικονομία να σε μια βαθιά ύφεση, να πέσουν ακόμα περισσότερο και μάλιστα με νομοθετικό τρόπο οι μισθοί στον ιδιωτικό τομέα, διότι αυτό θα εντείνει την ύφεση. Και θα μειώσει και τα έσοδα τα οποία θα έχουμε ως δημόσιο, εφόσον η αγοραστική δύναμη θα πέσει κατακόρυφα ακόμα περισσότερο. Επίσης, νομίζω ότι θα ήταν τραγικό νομοθετικά να παρέμβει η κυβέρνηση στον ιδιωτικό τομέα και να μην αφήσει τους κοινωνικούς εταίρους πραγματικά να συμφωνήσουν σε ένα καινούριο πλαίσιο. Υπάρχει οριμότητα
και στην εργοδοτική πλευρά και στην πλευρά των εργαζομένων, γνωρίζοντας τις συνθήκες, να φτάσουν σε μια συμφωνία η οποία θα δεσμεύει τους ενδιαφερόμενους όλους, αλλά κερδίζεται με αύξηση παραγωγικότητας, επενδύσεις και σε αυτό το τομέα μπορούμε να κάνουμε πολλά, πολλά περισσότερα από αυτά που έχουμε κάνει. Η τοποθέτησή σας, η θέση σας για το συγκεκριμένο ζήτημα είναι απολύτως ξεκάθαρη, κυρία Κατσέλη. Εγώ ζητώ την προσωπική σας αντίδραση σε περίπτωση που δείτε μια τέτοια άνωθεν παρέμβαση. Τι θα κάνετε, θα πείτε αυτό που είπατε στο Εθνικό Συμβούλιο, ότι δεν είμαστε περήφανοι, αλλά... Η συνέπειά μου είναι γνωστή. Η πράξη νομοθετικού περιεχομένου δυστυχώς δεν απαιτεί την ψήφο μου, αλλά εάν μου ζητηθεί η ψήφος, νομίζω ότι είναι γνωστό τι θα κάνω. Θέλω να μου πείτε τι βλέπετε για το PSI και όχι μόνο τι βλέπετε ως τελική έκβαση, αλλά ξέρετε όλοι λίγο πολύ είμαστε μπερδεμένοι και πολίτες και δημοσιογράφοι για το ποια έκβαση θα είναι θετική και ποια αρνητική. Ως οικονομολόγος θα απαντήσω, ως οικονομολόγος που έχω ασχοληθεί με αυτά τα θέματα για πάρα πολλά χρόνια, το βασικό θα είναι τρία πράγματα. Πρώτα ο βαθμός συμμετοχής και ελπίζω να είναι όσο πιο κοντά στο 100% όσο γίνεται. Δεύτερον, οι όροι και κυρίως το επιτόκιο το οποίο θα συμφωνηθεί, γιατί το επιτόκιο έχει πολύ μεγάλη σημασία για το εάν αυτό το χρέος θα είναι διαχειρίσιμο. Αυτό που θα πρέπει να συγκρίνουμε για να το δούμε αυτό είναι το επιτόκιο να είναι σχετικά χαμηλό ώστε ένας ρυθμός ανάπτυξης της τάξης του 2, 3, 4% της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια να είναι ικανός να αποφέρει έσοδα ώστε να μπορούμε να πληρώσουμε ακόμα και το κουρεμένο χρέος που θα έχουμε. Αυτό είναι το δεύτερο. Και το τρίτο είναι οι όροι, οι νομικοί όσον αφορά στο αγγλικό δίκαιο και τι αυτό σημαίνει. Εσείς ως προς αυτό προβάλλετε στάσεις, κυρία Κατσέλη? Επειδή δεν είμαι νομικός, περιμένω, έχω ζητήσει μια ουσιαστική εισήγηση από έγκριτους νομικούς για να ξέρω ακριβώς τι σημαίνει αυτό. Για σας μπορεί να αποτελέσει δηλαδή αυτό κόκκινη γραμμή, κυρία Κατσέλη, και το λέω αυτό γιατί από τα χείλη του Πρωθυπουργού δεν έχουμε ακούσει για κόκκινες γραμμές. Κοιτάξτε, στο PSI αυτή τη στιγμή όλοι μας θέλουμε να ολοκληρωθεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο και θα συμβάλλουμε ώστε αυτό να γίνει. Κυρία Κατσέλη, θερμά να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή σας παρουσία στο ραδιόφωνο του Αντένα. Γνωρίζω ότι είναι πολύ πιεσμένος ο χρόνος σας. Σας βγάλαμε και από την αίθουσα του Κοινοβουλίου για να έχουμε αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω θα την επαναλάβουμε μία από τις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Και βεβαίως φαντάζομαι σε λίγο θα συνδεθούμε για να την ακούσουμε και στην...